Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από το magnesianews.gr. Η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει 2 επιπλέον χρόνια για να εξηγιάνει τα δημοσιονομικά της εξαιτίας της βαθύτερης από το αναμενόμενο ύφεσης στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα, όπως αναφέρει ένα προσχέδιο συμφωνίας που προετοιμάστηκε για τη σημερινή συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Στο προσχέδιο αναφέρεται ότι αν δεν παραταθεί κατά 2 χρόνια το περιθώριο της Ελλάδας να εξηγιάνει τα δημοσιονομικά της, τότε η Αθήνα θα χρειαστεί να βρει μέτρα για την εξοικονόμηση 20,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2013 και 2014, αντί των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλεπόταν αρχικά. Η παράταση της περίοδου προσαρμογής δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ως ένας τρόπος να χαλαρώσει η προσπάθεια, γεγονός που θα μειώσει την αξιοπιστία του προγράμματος, υπογραμμίζεται στο προσχέδιο που φέρει η ημερομηνία σύνταξής του το περασμένο Σάββατο. «Είμαστε υπέρ μιας πραγματικής και όχι μιας ταχείας λύσης για την Ελλάδα», δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Christine Lagarde κατά την προσέλευσή της στην συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Η κυρία Lagarde χαιρέτησε τις τεράστιες προσπάθειες που, όπως είπε, έχει καταβάλει η Ελλάδα, τονίζοντας ότι τώρα είναι η ώρα για τους πιστωτές να πράξουν τα δέοντα και στο πλαίσιο αυτό το ΔΝΤ θα κάνει ό,τι του αναλογεί. Νωρίτερα, ο επικεφαλής του Eurogroup Jean-Claude Juncker είχε χαρακτηρίσει θεμελιωδώς θετική την έκθεση της Τρόικας που επιδόθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα στους Ευρωπαίους ηγέτες. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, η έκθεση αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη καθώς εξακολουθούν να λείπουν κάποια έγγραφα. Η καταβολή της δόσης του δανείου στήριξης δεν θα οδηγήσει στην επίλυση του προβλήματος της βιωσιμότητας του χρέους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει το χρέος, αλλά το εκτινάσει, όταν ακόμη και με τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να φτάσει στο προμνημονιακό επίπεδο. Δεν σχεδιάζονται απολύσεις ή πρόγραμμα προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας στις εφορίες, διευκρινίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Σε απάντηση δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τα οποία μειώνονται οι οργανικές θέσεις των εφοριακών κατά 12%. Στα 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ υποχώρησε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ό,τι αφορά στο ταμιακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης, αυτό διαμορφώθηκε στα 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 ήταν στα 19,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν σε 39 δισεκατομμύρια ευρώ από 39,7 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν πέρυσι. Θέμα ημερών θεωρείται η έκδοση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους όρους της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Η καθυστέρηση της καταβολής της δόσης δεν αναμένεται να επηρεάσει τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, με τις τράπεζες να περιμένουν ότι θα λάβουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου δάνειο γέφυρα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να θωρακιστούν κεφαλαιακά. Ακολούθως, μέχρι το Μάρτιο, οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα ενημερωτικά τους φυλάδια στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου. Σειρά παρεμβάσεων για την άμεση απεμπλοκή κονδυλίων ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ που παρέμεναν αναξιοποίητα από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την παροχή νέων δανείων ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρουσίασε τη Δευτέρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης συμμετείχε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με επίκεντρο τα μέτρα τόνωσης της επιχειρηματικότητας. Στόχος των παρεμβάσεών μας είναι η διοχέτευση στην αγορά των κονδυλίων του ΕΣΠΑ που παρέμεναν δεσμευμένα. Βρίσκουμε μεθόδους για να πάνε τα κονδύλια αυτά στους πραγματικούς δικαιούς. Την Τετάρτη έρχεται εδώ ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο κ. Καναπιέκο. Έχουμε συνάντηση και πιστεύω θα καταλήξουμε, θα μπει ένα τέλος, οριστικό τέλος, σε αυτή την υπόθεση με τα δάνεια. Στις τοπικές μας ειδήσεις τώρα, από τις 10 σήμερα το βράδυ αναμένεται να βγουν στους δρόμους του Βόλου τα απορριμματοφόρα του Δήμου για να μαζέψουν τους μεγάλους ορούς σκουπιδιών που δημιουργήθηκαν από τις 10 ημέρες κινητοποιήσεων των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Όπως δήλωσε μιλώντας σήμερα στο Ράδιο 1 ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χαράλαμπος Τσαπάζης, καθημερινά θα δουλεύουν 2 βάρδιες εργαζομένων και δεν θα γίνουν υπερορίες από το προσωπικό. Ο Αντιδήμαρχος εκτίμησε ότι η πόλη θα καθαρίσει σε διάστημα μιας περίπου εβδομάδας.
Και αν ξεκινήσουμε λογικά το βράδυ, πιστεύω μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο θα εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Λοιπόν, το αργότερο μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο θα το έχουμε μαζέψει. Θα έχει καθαρίσει πολύ. Που μέσα στο Βόλο είναι περίπου γύρω στους 2.500 τόνους. Είναι τόσο πολύ. Μέσα στο Βόλο. Μέσα δεν μιλάω περιμετρικά. Ναι. Γιατί περιμετρικά αν υπολογίσουμε ότι έχουμε 300 τόνους σκουπίδι την ημέρα, είναι γύρω στις 3.000 και 3.500. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο άνδρες ηλικίας 50 χρονών που συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου από αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με την κατηγορία της απόπειρας διακίνησης 35 λαθρομεταναστών από τη Συρία που είχε αποβιβάσει Τούρκος δουλέμπορος στην ακτή του Αγίου Ιωάννη Κεραμιδίου. Από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι δύο άνδρες περίμεναν τους μετανάστες για να τους μεταφέρουν στην Αθήνα. Ωστόσο, δόθηκε εντολή να συνεχιστεί η προανάκριση, κάτι που γίνεται εκ μέρους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου. Καταθέσεις από τους μετανάστες όμως θα λάβει και κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φύλαξης των Συνόρων, της λεγόμενης Frontex, το οποίο από σήμερα το πρωί βρίσκεται στο Βόλο, προκειμένου να αντλήσει στοιχεία για το δρομολόγιο των Τούρκων δουλεμπόρων. Ομόφωνο ήταν το όχι του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου στο αίτημα του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης για ονομαστικές καταστάσεις διαθεσιμοτήτων υπαλλήλων, με τον Δήμαρχο να διαμηνεί ότι δεν θα υπογράψει τις πράξεις διαθεσιμότητας και το Σώμα να εγκρίνει ομόφωνα σχετικό ψήφισμα. Η συνεδρίαση έγινε παρουσία δεκάδων εργαζομένων, στους οποίους συμπαραστάθηκαν και μέλη του ΕΠΑΜ, ενώ η Λαϊκή Συσπήρωση, αν και αρχικά πρότεινε δικό της ψήφισμα, τελικά συμφώνησε με αυτό της Δημοτικής Αρχής, οπότε η απόφαση ήταν για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ομόφωνη. Στη σημερινή συνεδρίαση έγιναν και οι εκλογές για την ανάδειξη νέας γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου, θέση στην οποία αναδείχθηκε η σύμβουλος της πλειοψηφίας και αντιπρόεδρος του ΔΟΕΠΑΠ ΘΥΠΕΘΕ, κυρία Χαρά Αγκρή. Η κυρία Αγκρή εξελέγει με 26 ψήφους υπέρ και 17 κατά. Θα ήθελα να κάνω πολύ το σαφές ότι η πλατεία Ρήγα Φεραίων θα γίνει πλατεία Παχώδους. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος, όσο περνάει από το χέρι του, δεν θα συμπράξει στο να κάνουν τη δουλειά τους εργαζόμενοι, οι οποίοι εργαζόμενοι από μία πρώτη προσέγγιση που κάναμε, γιατί λόγω της απεργίας δεν έχουμε ακριβώς την εικόνα ούτε τα λοιπόν, ούτε τα πρόσωπα που αφορά, αλλά από μία πρώτη προσέγγιση. Αν όχι καθολικά στη συλλογική ποιοτότητά τους, πρόκειται για εργαζομένους που στηρίζουν κρίσιμες υπηρεσίες και είναι εξαιρετικά παραγωγικοί στην δουλειά τους. Είχαμε αναφέρει από τότε ακόμα, από τα πρώτα δημοτικά συμβούλια, το πού θα οδηγηθούν οι εργαζόμενοι μέσα από τις πολιτικές των κυβερνήσεων που διαχρονικά κυβέρνησαν τη χώρα μας και έπαιρναν αποφάσεις σε βάρος των εργαζόμενων, σε βάρος της τοπικής διοίκησης. Είχαμε από τότε ενημερώσει ότι τι θα ακολουθήσει για την ίδια την τοπική διοίκηση και ότι γίνεται προσπάθεια οι Δήμοι να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες και θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Αντί αυτών στις τοποθετήσεις μας, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη στεναρή άρνηση τόσο της πλειοψηφίας της διοίκησης του Δήμου αλλά και της μείζωνος αντιπολίτευσης, οι οποίοι όχι μόνο προσπαθούσαν να εξοραίσουν αυτές τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τόσο στους εργαζόμενους, αλλά και στην τοπική διοίκηση, και πάρα πολλές φορές αντιμετωπίσαμε ακόμα και το χλεβασμό των δημοτικών συμβούλων για τις θέσεις μας υπέρ των εργαζομένων, υπέρ της τοπικής διοίκησης. Μπλοκαρισμένες είναι από σήμερα το πρωί οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, μετά από κατάληψη που έκαναν φοιτητές της αυτόνομης συλλογικότητας, οι οποίοι διαμαρτύρονται διότι δεν τους επιτράπηκε να διοργανώσουν αντιφασιστική εκδήλωση στις 28 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Μιχάλη Ζουμπουλάκη, από την κατάληψη δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του Ιδρύματος, ενώ αναμένεται συνάντηση με εκπροσώπους των φοιτητών ώστε να βρεθεί λύση. Παρουσία μόλις τριών Δήμων της Μαγνησίας, συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας το συντονιστικό περιφερειακό όργανο υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Αργυρικό Πάνα. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και φορέων που είναι αρμόδιοι για την πολιτική προστασία, καθώς και εκπρόσωποι από τις εθελοντικές ομάδες της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Στόχος της συνεδρίασης ήταν να γίνει επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών των Δήμων και φορέων εν ώψη του φετινού χειμώνα. Τους 230 συμβασιούχους πεντάμινης απασχόλησης της κοινοφελούς εργασίας υποδέχθηκε σήμερα στο διοικητήριο ο Αντιπεριφερειάρχης Αργύρης Κοπάνας. Ο κ. Κοπάνας, απευθυνόμενος στους νέους συμβασιούχους, τόνισε ότι είναι χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο να ενισχύονται και να εμπλουτίζονται οι υπηρεσίες μας με νέους ανθρώπους. Ενημερωτική εκδήλωση για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών διοργάνωσε το Επιμελητήριο Μαγνησίας στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, προκειμένου τα μέλη του να ενημερωθούν για τα τρέχοντα ζητήματα. Ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η κυρία Κατερίνα Αυγέρη, προϊσταμένη Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕ Θεσσαλίας. Με δύο εντυπωσιακά γκολ και τα δύο στα τελευταία λεπτά των αναμετρήσεων, Ολυμπιακός και Νίκη πήραν από 3 βαθμούς τα παιχνίδια που έγιναν χθες για την 8η αγωνιστική της Football League. Ο Ολυμπιακός Βόλου, με ένα εντυπωσιακό απευθείας φάουλ που εκτέλεσε ο Ουρουγουανός ο Γιαρμπίντες στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, πήρε το θετικό αποτέλεσμα μέσα στην έδεσα με αντίπαλο την Αναγέννηση Γιαννίτσων. Στο Πανθεσσαλικό, ο Βραζιλιάνος Wellington, μετά από σέντρα του Ψιάνου, κάρφωσε με εντυπωσιακή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας τον νικηφόρο 1-0 για την νίκη Βόλου στο 84 με αντίπαλο το Φωκικό. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.